rock and roll σήμερα, νόμιζα ότι ήταν όπως είναι και πάντα, μύθος, ας πούμε. Δηλαδή, δεν πρόκειται να αρχίσει κάποια κοινωνική επανάσταση, κάτι τέτοιο, ας πούμε, από το rock and roll, από τη μουσική. Οπότε όλα αυτά είναι μύθος και έχει τελειώσει, να πούμε. Δεν χρειάζονται παραμύθια. Αυτό πιστεύω. Γιατί έχουν συνδυάσει ό,τι έχει σχέση με τη μουσική και ειδικά με rock. Είσαι ο Μαλλιάς, αυτός που φοράει τα σκουλαρίκια, ο Πρεζάκιας, ο ένα, ο άλλο. Τώρα όσον αφορά την εμπορευματοποίηση του rock, νομίζω ότι αυτό που είχαμε συνηθίσει να λέμε ότι πίσω κρύβεται μια ιδεολογία, προφανώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν γενικά ιδεολογίες. Και οτιδήποτε γίνεται, γίνεται από την αισθητική και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων που υποστηρίζουν κάτι. Η ιδεολογία πίσω από το rock and roll δεν νομίζω ότι υπάρχει πια. Και τα mainstream κανάλια, η εμπορευματοποίηση, ότι είναι και αυτό ένα προϊόν το οποίο πουλιέται, ως επί το πλείστον είναι αυτό το οποίο ισχύει. Δηλαδή και το rock and roll είναι παραδομένο εκτός εξαιρέσεων στις ανάγκες και στις επιταγές της αγοράς. Δυστυχώς. Το rock είναι μια μουσική για την νεολαία. Από πάντα ήταν νεολαίστικη μουσική. Αφορούσε τον προβληματισμό και την αμφισβήτηση της νεολαίας, που αυτό που λένε μεταξύ τους, που συζητάνε στις παρέες, ανησυχίες, αμφισβητήσεις, τα λένε τραγουδιστά κατά κάποιο τρόπο. Τα λένε σαν μελωδία, τα μετατρέπουν σε ήχους και σε τρόπο επικοινωνίας. Είναι μια πολύ ζωντανή κατάσταση στο εξωτερικό και δίνει μια ισχυρή όθηση στο να ξεσπάσει αυτή η ανησυχία και η... Γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε η οργή και η ανάγκη της αναζήτησης για το καινούριο, που μια μεγάλη μερίδα της νεολαίας θέλει, αλλά δεν βλέπει πουθενά να εμφανίζεται και σε κάποια κυρίως ξύλινη γλώσσα υπό αυτήν την τηλεόραση των πολιτικών. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το κίνημα το φοβούνται. Γιατί έχουν να κάνουν με ανθρώπους συνειδητοποιημένους που ξέρουν τι ζητάνε, ξέρουν πράγμα που δεν τους συμφέρει βέβαια. Και προσπαθούν να τους σβήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Τα περισσότερα γκρουπ ήταν νεανικές τρέλες και μετά η μουσική όταν μεγάλωνε και έκανε οικογένεια λόγω υποχρεώσεων και αναγκών κατέληγαν στα μπουζουξίδικα να κάνουν τους session μουσικούς. Είσαι πια ένα νούμερο. Μου κάνεις ένα νούμερο, σε κρατάω. Δεν μου κάνεις, έχεις τελειώσει.
οι εταιρείες, οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα media, αυτοί που τέλος πάντων ανοίγουν τις πόρτες εντός εισαγωγικών, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ενημερωμένοι, δεν διαβάζουν, δεν ψάχνουν, δεν κοιτάνε τι γίνεται. Απλώς αγκιστρώνονται από αυτά τα οποία πουλάνε και θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος της ελληνικής rock σκηνής, ανεξάρτητης, ποιος κόσμος. Εμείς κι εμείς είμαστε, αλλά εντάξει, είναι ρομαντική υπόθεση πλέον. Ό,τι κάνεις, το κάνεις για το κέφι σου και άμα καταφέρεις τίποτα, εντάξει. Στα λαϊκά πληρώνει και υπερπληρώνει, αλλά σε εμάς όχι, γιατί να πληρώσουν. Και αυτοί που θέλουν να έρθουν, θέλουν να έρθουν να μπουν τσάπ. Η πλάκα είναι όμως ότι δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για τον κόσμο, για το κοινό. Και μην γελάς ρε, σου μιλάω σοβαρά. Και είναι και τα συγκροτήματα που πολλοί απελπίζονται πολύ εύκολα, γιατί δεν βλέπουν το ανταπόκριση και τέτοια. Θέλει πολύ κόλλο να συνεχίζεις την υπόθεση αυτή και πολύ ρομαντισμό που υπάρχει. Ρομαντισμό και επαγγελματισμό στην τελική. Όχι για να τα πάρεις όμως. Απλά για να, άμα γουστάρεις να παίζεις μουσική, παίζεις μουσική. Είναι πολύ απλό. Κάπως έτσι. Όχι, δεν είμαστε αρκετά φιλικοί στη χρήση της ελληνικής γλώσσας για τον λόγο του ότι σαν γλώσσα είναι φοβερά πιο πλούσια από τα αγγλικά. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν ταιριάζει με το ρυθμό και τους άλλους ήχους που θα πρέπει να έχει ένα γκρουπ που θέλει να λέγεται ότι δεν είναι ελληνική μουσική. Θέλαμε να παίξουμε ροκ, θα προτιμούσαμε να παίξουμε μια λαϊκή μουσική της πατρίδας μας. The band has more to it than a commercial aspect. It's not just about selling records or bringing people into an audience at a concert. It's about the social environment of the four people in the band, or the five people who live together and play together, and what's going through their heads and how they interact with each other. And if you're content with all of that, then if some people come to see the show, great. And if some people buy the record, great. But that's not the main thing. It's not the core of it. The core of it is to do it and be happy with it as you are doing it. Λατρεύουμε τον Αγγελόπουλο γιατί δεν μας κουράζουν οι διάλογοι του, ξέρεις, είναι οι μόνες ταινίες οποίες. Και θέλουμε να κάνουμε μια φορά ένα soundtrack σε μια ταινία. Soundtrack.